Πάμε να κλείσουμε το μέρος με τον κύριο Γιώργο Ραπάνη. Είναι πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Παχιάς Άμμου Λασιθίου. Μας παρακολουθούν εκεί και στέλνουμε και τους χαιρετισμούς μας εκεί στην ξεχωριστή αυτή περιοχή και ξεκινήσει και η τουριστική περίοδος. Πάμε να μας πει ο κύριος Ραπάνης για την κίνηση. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στο κρατέ σας. Μια χαρά όλα εδώ. Ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος, τα μαγαζιά ετοιμάζονται. Εγώ θα ξεκινούσα διαφορετικά, αν και έχουμε εδώ στην απάντηση τον τίτλο «Πού οφείλεται το όνομα», βέβαια. Απορία, πού οφείλεται το όνομα της περιοχής? Στην Παχιά την Άμμο. Αυτό που βλέπετε πίσω. Δεν θέλει άλλη εξήγηση. Τέλος. Όχι, όχι, όχι. Είμαστε στο καλύτερο μέρος, ζούμε στο καλύτερο μέρος, οπότε είναι όλα ωραία εδώ. Για πείτε μας σε ποιο σημείο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και πώς πάει και η κίνηση. Ξεκινάει, όπως σας είπα, η καλοκαιρινή περίοδος. Κίνηση ξεκινάει και αυτή σιγά-σιγά. Είμαστε στο κέντρο του νομού Λασιθίου και στο πιο στενό σημείο, Παχιάμμου Ιεράπετρας. Πιο στενό σημείο της Κρήτης. Μάλιστα, τουρίστες δηλαδή έχουν κάνει την εμφάνισή τους? Λίγοι, είναι τώρα αρχή και είναι λίγοι τουρίστες. Περιμένουμε και τους Αμερικάνους από το Ίσταμ. Έχω ένα πανεπιστήμιο εδώ στη Παχιάμμου, το οποίο έρχονται 100-150 άτομα μαζί με τους καθηγητές κάθε χρόνο και δίνει και ζωντάνια στο χωριό μας. Εκεί οι επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία, τους έχουν ανοίξει εστίαση, καφετέριες? Βεβαίως, έχουμε 10 μαγαζιά έχουμε στην παραλία, καφετέριες, ταβέρνες, παραδοσιακές ταβέρνες, το καλύτερο φαγητό. Δεν έχετε παράπονο πάντως. Από ό,τι έχω μάθει, αλήθεια είναι. Υπάρχει και εσωτερικός τουρισμός, σωστά? Δηλαδή έρχονται και από την Κρήτη κάθε Σαββατοκύριακο και στην περιοχή? Βεβαίως, έρχονται. Πιο πολλοί είναι ντόπιοι που μένουν Αθήνα, αλλού, και έρχονται εδώ το καλοκαίρι και κάνουν διακοπές. Και πιο πολλοί. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε? Να αγγίξετε, να πλησιάσετε το 19. Από ό,τι έχω ενημερωθεί και στην περιοχή, οι προκρατήσεις είναι εξαιρετικές. Θα έρθει κόσμος. Ναι. Υπάρχει χασούρα από το προηγούμενο διάστημα για επιχειρήσεις που έχουν προσπαθήσει οι άνθρωποι? Έχουν σταθεί στα πόδια τους, εστίαση, καφετέριες, νυχτερινά μαγαζιά, λιανεμπόριο. Μακάρι να πάνε όλα καλά, Πρόεδρε. Πέρσι, σας ευχαριστούμε πολύ, αλλά πέρσι πήγαμε πάρα πολύ καλά εδώ στο χωριό, στην Παχιάμμου. Ακριβώς, αλλά ξέρετε, έχει μεσολαβήσει τώρα και ο κορονοϊός φέτος. Έχει μεσολαβήσει και η κρίση που διανύουμε ενεργειακή. Οπότε καταλαβαίνετε, ανεβαίνουν και τα έξοδα. Λοιπόν, κύριε Ραπάνη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά.